Πρέπει να παραδεχτείς ότι ήρθα. Α, το είπα Μητσοτάκη τελικά. Ποιο? Ο Τσακαλώτης ήταν στο γήπεδο με μεγαλοπαράγοντα. Ναι, ναι, ναι. Κάνει η αντιπολίτευση. Σόπα. Διάβαζα σήμερα και ένα στέλεχος του. Για το ΠΑΟΚ Βερία. Τι. Ναι. Διάβαζα στο Facebook και ένα σχόλιο ενός μεγαλοστελέχους του ποταμιού. Που την έλεγε στον Τσακαλώτο, γιατί χθες το βράδυ ήταν στην Τούμπα. Μεταξύ, ο Τσακαλώτος στο ρεπορτάζ είναι ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη σε προγραμματισμένη συνάντηση και με το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και εννοείται ότι το ΠΑΟΞΑΚΙ φρόντισε να το συνδυάσει, αφού ήθελε να δει το ΜΑΤΣ, να έρθει η Θεσσαλονίκη την ημέρα που παίζει ΠΑΟΞΑΛΚΙ, ρε φίλε. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι πρόβλημα. Και που πρωθυπουργοί και υπουργοί 30 χρόνια βλέπουν από τις σουίτες του Καραϊσκάκης τα ΜΑΤΣ του Ολυμπιακού, ελληνικά και διεθνή. Ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή τώρα, ρε. Ο φίλος του. Ο Κούλης. Πρώτη φορά εκνευρίστηκε. Όχι ο δικός σου φίλος, ο Κούλης. Πρώτη φορά εκνευρίστηκε ο Άκης. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τι θέλετε να πείτε, λέει. Πήρε το ευθέως. Εκτός και αν θέλετε να πείτε ότι ο Τσακαλώτος είναι καντέμιση. Και έχασε 3-0. Το λέμε, ρε φίλε. Το λέμε. Έγραψε έτσι. Είπε έτσι. Είπε, ναι. Ωραία, φίλε. Τι ζούμε μες στη Βουλή. Εκπληκτικό. Αυτός έχει δίχρωμο σακάκι, όχι είναι ο ίδιος. Παραδέξω ότι ήρθα μενόμενος και έβαλα τα πράγματα σε μια σειρά. Πολύ μεγάλος εκνευρισμός επικρατεί. Εντάξει, δηλαδή τι περιμένατε να κάνει, να θριαμβεύσει ο ΠΑΟΚ? Εντάξει, υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Τι να κάνουμε. Ζαριά ήτανε. Καλά που υπάρχει και το Web TV πλέον και τα λέμε πριν και εντάξει, καλά είμαστε. Καβατζωθήκαμε. Όχι μόνο αυτό, εσύ το είπες και χθες στη διάρκεια της εκπομπής, ότι ένας φόβος σου είναι μην τυχόν. Μόνο όσων καταλαβαίνουν τον ΠΑΟΚ είναι ο φόβος από να αποκτύψει ο Κάνιας. Είναι σαφές αυτό. Άσχετο και με τον Κάνιας. Ένας φόβος ήταν μήπως μας παρασύρει ο ενθουσιασμός για αυτό το δίμηνο, το οποίο ήρθε με μεγάλες επιτυχίες απέναντι σε ομάδες ελληνικής δυναμικής, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ομάδες, ναι. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται η καλοκουρδισμένη ομάδα με την οτροπία. Με την Μπάγερ και τη Χέρτα. Ναι, και ναι. Ακριβώς. Έτσι. Και σου κάνει αυτό που σου κάνει με μεγάλες δόσεις τύχης, δηλαδή. Με μεγάλα ποσοστά επιτυχία. Εντάξει, παιδιά, άδικο είναι αυτό το πράγμα. Άδικο το σκορ είναι άδικο. Το σκορ είναι για 0-1. Βαρύ. Δεν είναι τώρα για να κάνουμε κρίση. Αλλά από το σκορ. Μίτσο, όταν σηκώνει το χέρι για offside και καλύπτουν δύο τον αντίπαλο και δεν πηδά ποτέ για κεφαλιά ή δεν κλείνει το χέρι. Ο Μαλεζάς το έκανε. Ο Μαλεζάς σήκωσε το χέρι, αλλά πήγε να καλύψει. Άλλο δεν έκλεισε. Αλλά άμα ήταν Έλληνα, θα είχαμε τώρα. Τέλος πάντων. Κακός τώρα πιάνουμε. Κακός, εντάξει, τέλος πάντων. Το... Δεν είναι. Στα γκολ. Εν τη ρήμη του λόγου τώρα θα. Όλοι κοιμούνται και στο δεύτερο και στο τρίτο. Κάτσε λίγο. Πες να το βουλώσει λίγο έξω, να την πληρώσει αυτό. Όρθι. Άδικο, άδικο. Πολύ βαρύ και άδικο. Δηλαδή δεν άξιζε τέτοιο σκορ. Είναι και μάθημα όμως. Και στο κάτω-κάτω δώσε μια ελπίδα, ρε παιδί. Να πα στη Γερμανία την εβδομάδα. Ναι. Παίξε λίγο για τον κόσμο που έκλεισε και θα είναι εκεί. Τουρισμό στο Έσεν. Ακόμα και με 0-1 του έχει. Και μπορεί να πουλήσει μια τρέλα. Δεν του έχει ποδοσφαιρικά, αλλά ξέρει ότι θα συνομωτεί πάλι το σύμπαν και θα τα καταφέρει. Θα βάλει πρώτο γκολ. Ναι. Ναι. Θα γίνει κάτι. Τώρα με 0-3 πού πα. Δεν πα πουθενά. Εδώ. Πάμε Βελιγράδι. Πάμε Βελιγράδι. Ναι, ναι. Του γυρίσουμε. Ναι, ναι. Τσόχλα έχει. Ξέρει ότι άμα κερδίσουμε, αν περάσουμε. Με τον Μπόγρι. Ξέχναμε. Ο Μπόγρι τι έχει κάνει. Αδερφό. Τι έκανε. Τι έκανε, καλά είναι εσύ. Του βάζει και τραγουδάει σε θύματα του ΠΑΟΚ. Ναι, εννοείται. Τον Μπόγρι. Είμαι καλεσμένος, θα πάω, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε. Έχει καλές φίλες η κοπέλα του. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε μια δύσκολη εκπομπή. Ποια δύσκολη, δηλαδή. Μου ξύπνησα με πονοκέφαλο, ξερνούσα. Τώρα τα ξεπέρασα όλα. Είναι δύσκολη εκπομπή. Όχι, μια χαρά είναι. Υπομονή σε όσους φίλους κάνουν προσπάθειες μέσω ίντερνετ. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Και δεν έχει να κάνει με το πώς μπαίνουν. Έχει να κάνει ένα τεχνικό πρόβλημα. Να δούμε το αν οποίο τελείσουμε. Επειδή έχει να κάνει με τεχνικό. Ναι, ναι, δύσκολα θα λυθεί. Δύσκολα θα λυθεί. Οι άνθρωποι, δηλαδή, πραγματικά σε μια χώρα που έχει εντελώς ενεργεία, που έχει χίλια δύο πράγματα, οι τεχνικοί τα ξύνουν. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει ένα μάζ με τους τεχνικούς, να δούμε τι ακριβώς πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Να σου πω, Ασλαμά, άντε ρε μαλακά, άντε. Άντε, με έχεις πάει στα νεύρα. Περνάει ο ήχος. Πω, πω. Άμα δεν μπορείς, κοφύγε, ρε. Ξέρεις, θα κάνω. Άκου να δεις. Έφαγες τρίμπαλο και έχεις χαζέψει. Σταυρέ, έχω τη λύση. Θα συνεννοηθώ με τον Λάκη τον Καρασαβαϊδη, που στείνει το ιντερνετικό ραδιόφωνο του Σάρωθρον και παίζει 24 ώρες το 24 και δεν έχει κολλήσει ποτέ. Ποτέ. 12 με 2 να βάζει και την εκπομπή μας. Ναι, τι. Να την παίρνει από RGNA. Να την παίρνει από 107 και 4.
και να τη βγάζει στον αέρα. Και θα αποστάρουμε στην ομάδα μας ότι μπείτε από εκεί να μας ακούσετε. Ναι, εννοείται. Να μας ακούσετε κανονικά. Από Δευτέρα κιόλας θα το κάνω. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν σήμερα μια τέτοια μέρα να βάζεις live streaming και να ακούς 15 δευτερόλεπτα τον Μπατμανίδη. Ξέρεις τι γίνεται τώρα το live streaming να το βάλεις. Ο Μπατμανίδης μιλάει 15 λεπτά πώς ξεκίνησε την εκπομπή και ξαναγυρίζει στο ίδιο. Μάλιστα τελειώνει με την εξής φράση. Αλλά από την άλλη. Πουλάει, και ξαναγυρίζει από την άλλη. Πουλάει ο Μπατμανίδης. 15 δευτερόλεπτα Μπατμανίδη ακούμε πώς ξεκίνησε την εκπομπή. Που λέει ότι έχει τσίκνα και αυτά. Κάτι κόλλησε στο ίντερνετ, στο streaming. Άντε τώρα πες. Πουλάει ο Μπατμανίδης. Και είμαστε και εκνευρισμένοι σήμερα, κατάλαβες. Εγώ ήρεμος ήμουνα. Τώρα εσύ με έχει βάλει την πρίζα. Και ο Σλαμάς που κάθεται μπροστά μας. Ναι, γιατί ο άλλος έξω δεν μπορεί να λέει κάτι. Του λες κάτι, του ανοίγει τα μάτια σε ένα θέμα. Και αντί να το πάρει και να το μελετήσει. Να το μελετήσει, το αρνείται. Έχω παρασκήνιο, να ξέρεις. Άσε τώρα, ρε. Όλος ο κόσμος έχει πλέον. Περάσαν δύο μέρες. Υπάρχει παρασκήνιο. Του λέω ένα και αντί να το πιάσει και να το κάνει 10, το πρόβλημά του είναι ότι όχι, δεν έγινε έτσι. Εντάξει, ρε φιλά, άμα δεν έγινε έτσι, θα τα πούμε το Μάιο. Κοντά είναι ο Μάιος. Απλά και ο άλλος έτσι το πάει, εντάξει. Ο από πάνω. δεν έχει αφήσει τίποτα. Να στα πω στο διάλειμμα. Εντάξει, εντάξει. Επειδή είναι θέμα μας απασχολεί, εννοείται. Τι να κάνουμε, τελικά δημοσιογράφος είναι αυτός που όταν δεν ξέρει μιλάει και όταν ξέρει δεν του παίρνει κουβέντα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας γράφεται FM, αφήνεται κενό το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και ειδικά για το χθεσινό ποδοσφαιρικό παιχνίδι, για το οποίο βεβαίως μπορεί να γίνουν πάρα πολλές συζητήσεις. Τι είδε ο καθένας, αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές, θα πούμε και εμείς τι είδαμε. Ξεχωριστά ο καθένας, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Εγώ με τον Κόλκα αποκλείεται να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Τι είδες εσύ, δηλαδή? Εντάξει, αυτά που γράφεις είναι... και αυτά που λες είναι απίστευτα. Γιατί? Εντάξει. Θα τα συζητήσουμε, φίλε, σε λίγο. Σε λίγο. Εγώ μπορώ σαν τρίτος να μην πω την άποψή μου, αλλά να σας κάνω από 2-3 ερωτήσεις. Έτσι που μου γεννήθηκαν σαν απορίες, ρε παιδί. Ο Τζούλε Βλακής τώρα για να κάνει εμπορική την εκπομπή, από το πουλίζει. Ωραία. Μην το ξαναπείς αυτό. Αυτό κάνεις. Αυτό κάνεις. Κάνει εμπορική. Και πίστεψε με. Τσακαλώ, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, δηλαδή τόσο. Τόσο μπούλινγκ επειδή πήγε στην Τούμπα. Τι πράγμα είναι αυτό. Οι άλλοι κατεβάζουν βουλευτές και... Πω, φωτογραφίες συνέχεια. Στο Αθηναϊκό ρεπορτάζ έχει σταματήσει να αποτελεί ενδιαφέρον και είδηση η εικόνα ενός υπουργού με, στο Καρισκάκι. Έχει σταματήσει. Δηλαδή πλέον όποιος το βάλει ούτε θα like θα πάρει ούτε θα ασχοληθεί κανένας. Και το έχουν αφήσει. Λοιπόν, και είναι εκεί συνέχεια όλοι και δίνουν τα διαπιστευτήριά τους. Και ήρθε ο άλλος εδώ. Που είναι αποδεδειγμένα ΠΑΟΚτσής φανατικός και όπου στα δίκαια που βρεθεί το λέει μέσα στη Βουλή, φέρνει παραδείγματα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και αυτά. Και ήρθε μία φορά μέσα στη χρονιά. Στο μάτς για τους 32, έτσι που είναι και σπουδαίο μάτς. Συνδυάζοντάς το με παρουσία στη Θεσσαλονίκη και συζήτηση με 100 φορείς, να βλέπω τώρα την Ελένη την Ιατρού, δίνει το ρεπορτάζ. Είναι εκεί στο Υπουργείο Μακεδονία Στράκη, το πρώην, που έχει γίνει γραφείο πρωθυπουργού. Και του την είπανε και του την είπαν και μέσα στη Βουλή. Και λένε δε ο Τσακαλώτης ήταν εκεί αντί να ασχολείται με τη διαπραγμάτευση. Το δικό μας βίντεο δεν είναι αυτό, ΠΑΟΚ 4. Γιατί δεν βάζουν τέτοιο. Στο είσοδο του. Ναι, γιατί δεν βάζουν ΠΑΟΚ 24 στο Sky. Να πούμε την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη τώρα να τα πούμε κιόλα. Εντάξει, τώρα είναι 2-3 τώρα οι οποίοι. Εντάξει, τώρα. Επώνυμοι. Εντάξει. Ο Σαββίδης είναι ο πρώτος καταρχήν. Γιατί να μην είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή για μια επίγουσα δουλειά χθες το βράδυ στο Ροστόβ και απλά να στείλει ένα να μήνυμα ότι Ροστόβ, μπράβο στα παιδιά μετά το 1-0. Ο κύριος Σαββίδης έχει παρευρεθεί και σε επιτυχίες του ΠΑΟΚ. Πότε. Α, έχει πλάκα και ο Άδωνης να κάνει και δηλώσει για το βίντεο. Τι πλάκα. Αυτός ο Άδωνης δεν είναι σαν να τον... Πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Φτάνει τόσο. Φτάνει τόσο. Δεν θέλω να το πω στον αέρα αυτό που σκέφτηκα. Είναι σαν αυτό. Σαν αυτό δεν είναι. Να κλαίει. Αυτό τι λέει μηδενιστική, τι είναι τρόλ, αυτό είναι κανονικό. Για αγώνα γυναικών στο μπάσκετ. Υπάρχει ένας μηδενισμός του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης στον ταξί πάλι βούτυξε χθες. Βούτυξε πάλι. Δεν το είδα. Πάντα βουτάει. Τι ντροπή, αυτό ήταν σοβαρό. Δηλαδή. Ποιο σοβαρό. Ήταν σοβαρό. Έπαιζε στη Bundesliga, ήταν στην εθνική. Επισάντω ήταν. Ήταν σοβαρό. Πέρασε από την Bundesliga και δεν ακούμπησε. Αυτό που λέει πάντω στο συγκεκριμένο θέμα, ότι μαθαίνουν να βουτάνε από τι ακαδημίες, είναι μεγάλη αλήθεια, έτσι. Και δεν συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό. Σημαίνει σε πολλές ομάδες και εγώ θεωρώ ότι οι σοβαροί πραγματικά παιδαγωγοί και μετά προπονητές, αυτό εδώ πρέπει να το κόβουν μαχαίρι. Αφού δεν βλέπουν ότι επιβραβεύεται. Βέβαια. Οι διαιτητές πρέπει να το κόβουν μαχαίρι. Όταν θα κάνει βουτιά ένας πιτσιρικάς, ζητάς αλλαγή από τον προπονητή του.
Ναι. Ξαναπέσει μετά. Κανονικά, ναι. Ε. Πρώτη ώρα. Δεν του βγάζει κόκκινη. Αλλά δεν, ναι, δεν έχει νόημα. Ναι, όχι, μόνο εμεί φάγαμε κόκκινη Τετάρτη Δημοτικό. Πάμε με χορηγού πρώτη ώρα. Το κρίνει αυτό, Σταύρε μου. Τετάρτη Δημοτικό, την πόβη μένα. Μου λέει: κάνω την αλλαγή και τον έβρισα σε ένα πέναλτι. Στην απόφαση μου αλλάζω και μετά τον είπα. Εγώ, Σοβιέτα με την άλλη. Εγώ ξέρω τι έχω πάθει, έτσι. Είναι διαιτητή. Ο αδερφό τη γίνεται τη μαμά μου. Ο θείο μου δηλαδή είναι διαιτητή. Γεννηματά. Και πάει στο σύνδεσμο εκεί, λέει: θέλω το φίλο αγώνα Ευκαρπία, νίκη Ευκαρπία. Εγώ είναι τώρα από τα πρώτα μάτς που παίζω. Και έρχεται αυτό να σφυρίξει. Δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Τον βλέπω στη σέντρα. Δεν ασχολούμαι στο ποιο είναι διαιτητή κλπ. Ξεκινάει το μάτς. Στην πρώτη η τέτοια που παίρνω την μπάλα, κίτρινη. Στη δεύτερη κόκκινη. Χωρίς να κάνω φάουλ, χωρίς τίποτα. Και αφού με αφήνει 10 λεπτά έξω, μου λέει μπες τώρα. Και λέει ο προπονητής της άλλης ομάδας, όχι, γιατί να μπει. Γιατί να μπει, αφού τον βγάλατε κόκκινη. Ρε, του λέει, 12 χρονών είναι τα παιδιά, είναι ανιψιός μου και τον έκανα πλάκα. Όχι, λέει ο άλλος, να παίξουν με 10. Και παίξαμε με 10, ρε φίλε. Δεν είχε χιούμορ ο θείος. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. FM γράφεται και ενώ αφήνετε, αποστολή το μήνυμα στο 545-26. Δεν ενδιαφέρον κανένα να σχολιάσετε. Καλά, αναδομό. Διακοπτής, πάμε για χορηγούς. Πρώτη ώρα με αναδομό, η τεχνική εταιρεία, η ειδική σε ανακαινήσεις. 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση με μόνιμους συνεργάτες. Είναι μια εξήγηση για τις πολύ καλές τιμές. 2311-241-508 για να ενημερωθείτε για τις προσφορές σε αναδομό. Και πειρατής, όπου εχθές πρέπει να γίνει χαμός εκεί στο τσικνοπάρτι, τσικνοπάουκ. Αλλά εντάξει, χθες ήταν Πέμπτη, σήμερα όμως είναι Παρασκευή και γίνεται πανικός και εκεί. Οι Fridays είναι rock show. Η Λίνα Αντωνιάδου είναι στα Dex από το 1055 rock γνωστή. Φίλη του Κώστα του Τζατζαρά και μου λέει είναι εκπληκτική στα pick-up, στα Dex. Ροκ κυρίως παλιά σκηνή και σύγχρονη και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα εκεί στην Διογένους 17 στον Πειρατή. Στην Κούσκουλα είναι η πιάτσα για το φαΐ πλέον της πόλης. Burger and Shake, κορυφαίο hamburger στην Κούσκουλα, στα παλιά τα Goodies, με απίστευτη πατάτα κομμένη στο χέρι, με πολύ τέλειο ψωμί. Εγώ και ο Άκης που έχουμε φάει το καταλαβαίνουμε. Κορυφαίο hamburger λοιπόν στο Burger and Shake και προσφορές για τη γειτονιά εκεί. Έχουμε και λέμε 12 με 6 καθημερινά lunch break burger, οποιοδήποτε hamburger με πατάτες και σπιτική λεμονάδα μόνο 5 ευρώ. Και όσοι είναι κοντά και δουλεύουν καθημερινά θα τους διανεμηθεί κάρτα με 15% έκπτωση. Λοιπόν, και φέτος ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει την υπέρβαση στην Ευρώπη. Δεν την έκανε το καλοκαίρι στο Champions League, δεν την κάνει και τώρα ξεπερνώντας το εμπόδιο στη φάση των 32. Δεν είναι κακή η πορεία του στην Ευρώπη. Πήρε αρκετούς βαθμούς στον όμιλο. Εντάξει. Θα παραμείνει σε μια σχετικά καλή θέση. Την υπέρβαση δεν θα κάνει, γιατί χθες έχασε και πάλι στην Τούμπα σε ένα ακόμη νοκάουτ παιχνίδι. Μεγάλη ομάδα. Έχασε εντός έδρας. Να ζητήσουμε να παίζουμε δύο εκτός. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, μπορείς αδυναμία έδρας. Εμείς θέλουμε να έρθουμε. Ναι, εννοείται. Θα σου πούνε αθέμητος ανταγωνισμός. Μπορώ να δηλώνω άλλη έδρα. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Να κάνουμε ένα συντεργέστη. Στο απόρθητο πριν. Φίλε, χθες άμα το έκανες το μάτι στο ΆΚΑ θα έχεις 80.000 κόσμο. Κατά μόνο Αθηναίοι θα έρχονταν καμιά 15.000. Και θα έχεις και πιο πολλούς υπουργούς. Εννοείται. Χωρίς να γίνει θέμα. Χωρίς να γίνει θέμα, ναι, ξεκάθαρα. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί. Δεν. Μπορεί να εξηγηθεί, δεν είναι ποδοσφαιρικό. Κοίταξε, τώρα εσείς οι δύο, επειδή τα έχετε γράψει κιόλας και στα γραπτά γράφεις λίγο πιο ψύχρεμα. Εντάξει, τα είπατε. Είναι γραμμένα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε ραδιοφωνικό αυτό και να γίνει κουβέντα. Εγώ δεν είμαι και υπέρ των γραμμών, σας το λέω στα ίσια. Με την έννοια ότι θα πάει αλλού η συζήτηση. Και θα χάσουμε το νόημα. Δημοκρατία. Τι δημοκρατία. Δημοκρατία, νέα δημοκρατία. Δημοκρατία, λέει ο άλλος. Είπε ο Σοκράτης 4. Ο Περικλής 4. Ο Πνίκας 4. Ο κόσμος θέλει να συμμετέχει. Να εκφράσει άποψη. Ο Πνίκας 4. Θέλει να μοιραστεί. Η εκκλησία του Δήμου πρέπει να μιλήσει. Αυτό που σκέφτεται. Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε και ποδοσφαιρικά και στην προηγούμενη εκπομπή. Μια χαρά συζήτηση. Θα πει ο συνάδελφος εδώ ότι ας απόψεις, θα διαφωνήσουμε. Είναι δημοκρατικό. Αφού συμφωνείς, γιατί να διαφωνήσουμε. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς ότι ήταν καλύτεροι αυτοί και ότι είναι άλλο το επίπεδό τους και ότι. Δηλαδή στους βασικούς άξονες συμφωνείς. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι παραδείγματος χάρη ο Μπίσεσβαρ μπορεί να παίξει σε τέτοια παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Δεν πιστεύω. Ποιο να βάλει, φίλε, το σκαρτάδο. Αυτό έγραψα. Ποιο να βάλει. Δεν έγραψα ότι είχε λύσεις.
Γι' αυτό δεν ξεφόρησε ο Ίβιτς. Ξεφόρησε. Αλλά όχι, αλλαγή στο 75. Το φουκάρα αυτό δηλαδή. Όχι, άργησε. Ναι, ναι. Βγάλε το χαρίς. Βγάζει το Μιστακίδη, φίλε. Το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Μιστακίδη μετά το όταν... βράδυ στον γκολ το πρώτο δεν είναι και πολύ καλά. Όταν είπαμε ότι. Δεν είναι και πολύ καλά. Όταν... Έχει μέσα τον, τον ποδοσφαιριστή που λέγεται Αθανασιάδης. Δεν είναι. Ποδοσφαιριστή είναι τώρα. Εντάξει. Τώρα πάλι λες αυτά περίπου που γράφτηκαν. Που έγραψε εσύ. Αυτή η βλακεία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, βάζουμε φωτογραφίες του Κλάους να τον ανεβάσουμε την ψυχολογία και αυτά. Ναι, ναι. Και συναντήθηκε με τον Σαββίδη. Εντάξει, καλό αυτό. Για άλλο παιχνίδι. Απλά εσύ, εγώ πιστεύω, ξέρεις γιατί μπήκε ο Θανασιάδης, γιατί κάτω. Άσο ότι μπήκε, ρε. Ναι. Άσο ότι μπήκε. Οι επιλογές αρχικές έχουν λογική. Mm. Στην πορεία τι γίνεται. Στην πορεία. Μα ακούμπησε την μπάλα 5 φορές. Ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Έγινε το στοίχημα του Αθανασιάδη, χωρίς λόγο. Τι έκανε λάθος εσύ. Από τις 5 που ακούμπησε συνολικά 30 μέτρα από την περιοχή. Και να βγει στο 80. Ναι, ναι, άργησε. Πω, πω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λέω ότι ο Ίβες δεν είχε λύσεις. Γενικά. Δηλαδή, θα μπορούσε να ρισκάρει. Εγώ ήμουν να παίξει λίγο διαφορετικά. Δεν μου εγγυάται κανείς ότι θα. Τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθείς. Φυσικά. Mm. Αλλά δεν φάνηκε στην εξέλιξη του, του παιχνιδιού να έχεις ένα plan B. Μα έχανες 1-0. Εκείνη το θέμα, το 45 μέχρι το 80, τι έγινε. Δεν εκεί έχεις, δεν είχες χαφ. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Έχεις όταν... εξτρέμ όμως. Έχεις εξτρέμ, ναι. Δεν θα πάρεις ένα μικρό ρίσκο. Πάλι μπορείς να φας 3, εννοείται, ξαναλέμε. Αλλά δεν το παλεύεις λίγο. Δεν το παλεύεις. Από το 45 μέχρι το 80. Δεν το παλεύεις. Αλλαγή ο Μιστακίδης που σε πρόσωπο δεν έπρεπε να βγει. Μπαίνει ο Κάμπος, δηλαδή το ίδιο πράγμα. Μετά, στο 75, ο Μπίσεσβαρ. Εγώ θα, σε, θα σου εγώ θυμίσω να απλά. Να το αγκαλιάσω, να το φιλήσω, ρε φίλε που άντεχε ακόμα. Δηλαδή, δεν πέτυχε συμπαίχτη. Δεν πέτυχε. Θα σου θυμίσω απλά ότι μαζί είπαμε Τζίμιρο, κάποια στιγμή. Μαζί με τον Τζίμιρο νομίζω ότι πήραν το μεγαλύτερο μάθημα. Και αυτοί και όλοι μας. Το τι σημαίνει Ελλάδα που πρωταγωνιστής και τι σημαίνει. Γιατί ο Σάχοφ τι ήταν στο κήπεδο. Ο Σάχοφ δεν πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα. Έχει μια μέτρια παρουσία. Έτσι κι αλλιώς. Απλώς επειδή βλέπουμε τον Τζίμιρο που τον τελευταίο δίμηνο είναι εκπληκτικός. Αλλά χθες πνίγηκε. Όταν πέσεις μόνος σου θα πνιγίζεις. Θα σας θυμίσω στο κομμάτι Ίβιτς που συζητάμε ότι όταν είπαμε πως θα κάνουμε υπομονή και θα εμπιστευτούμε έναν προπονητή που έχει και κάποιο. Ναι. Αυτό εννοούσαμε. Δεν εννοούσαμε ότι θα βάζει το δεξιμπάκι για σέντερφορ. Εννοούσαμε ότι κάποια στιγμή που θα είναι τα κάστανα στη φωτιά θα δυσκολεύεται και δεν θα μπορούσε πάντα να έχει την έμπνευση τη σωστή να κάνει την κίνηση ότι είναι. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι ο Ίβιτς ακόμα. Λέω ότι το επίπεδο των χαφ που έχουμε, όταν θα παίξει αυτό το επίπεδο, θα την πληρώσει. Μα η εικόνα του αγώνα δεν έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε και ότι λίγησε τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο κακός. Δημιουργικά. Όχι, όλο το βάζουμε μέσα. Όλο. Αμυντικά εννοείται. Το αμυντικό είναι το εύκολο κομμάτι. Όταν έχει τριξίματα. Χθες δεν είχαμε και τριξίματα. Εντάξει, και η ΣΑΡ και δεν σου βγήκε με 8 παίκτες στην επίθεση ποτέ. Τσούκου, 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 τσούκου. Σφιχτή ομάδα είναι. Δεν είναι. Στην πρώτη φάση που κάνει, βάζει και τον γκολ. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι γκολ μπορεί να μπει τον γκολ, εντάξει, όλα καλά. Το θέμα είναι ποια είναι η αντίδρασή σου. Δεν υπάρχει αντίδραση μετά. Καμία. Καμία. Κούμπωσε το παιχνίδι πάνω στο δικό τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν βγαίναν τα κουκιά. Σίγουρα κάτι έπρεπε να αλλάξει, αλλά σου λέω ούτε αυτό σου εγγυάται κάτι. Εννοείται. Φάνηκε απλά ότι ο ΠΑΟΚ γενικώς ήταν ικανοποιημένος με το 0-1. Ναι, το είπα και εγώ. Αυτό ήταν κάπως. Κάπως. Ναι, αλλά δεν είναι και ρεαλιστικό. Άμα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, τουλάχιστον μην ξεφτιλίζει για να πας όπως είπες την άλλη Τετάρτη να παίξεις. Δεν το δοκίμασες. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό, γιατί όπως δεν τα χάνεις. Ο συμβιβασμός με το 0-1 είναι κακό πράγμα. Δεν μπορεί να είναι καλό. Αλλά μπορούσες. Εγώ κατάλαβα ότι δεν μπορούσες. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Γιατί βγάζεις ένα στόπερ στο 75. Παίζεις μετά, αρχίζεις να βάζεις τα εξτρέμους κανονικά. Ναι, να παίξεις 3-4-3. Τώρα λέμε εμείς οι προπονητές απ' έξω, κατόπιν εορτής. Αλλά παραλαμβάνουμε δεν επηρεαζόμαστε από το αποτέλεσμα. Δεν επηρεαζόμαστε. Είναι πράγματα τα οποία φάνηκαν. Και φυσικά, φυσικά είναι άδικο το σκορ. Και φυσικά ισχύει το ότι η Σάλκη είναι ομάδα που κάθε εβδομάδα παίζει με. Σε ρυθμό πολύ υψηλού επίπεδου και ο ΠΑΟΚ ξέχασε εδώ και 2 μήνες τι σημαίνει ένταση. Ντέρμπι και ένταση. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτονόητα
Να τα πούμε βεβαίως για να μην παρεξηγηθούμε. Σε αντίθεση με τη Σάλκε που όχι μόνο την έχει την ένταση, αλλά και την χρειάστηκε πολύ πρόσφατα σε μάτς πάρα πολύ υψηλής έντασης. Και έχουν και παίκτες. Ειδικά με την Μπάγερ. Δηλαδή αυτός ο Μέγερ χθες δεν έχει χάσει κοντρόλ. Μια μονομαχία έχει χάσει. 87% σωστές πάσες, ρε Σταύρο. Αυτό δείχνει ότι δεν πίεσες. Ναι. Και πώς θα πιέσεις με τον πίσεσβα. Λοιπόν, πάμε σε ώρα και διάλειμμα. Δεύτερο ημίωρο για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, όπου πέρασε μια ευρωπαϊκή βραδιά. Όπως είδατε και από χθες, αλλά και σήμερα, αποφεύγουμε να κάνουμε ιδιαίτερες αναφορές σε ό,τι άλλο μπορεί να συνέβη στην πόλη. Εντάξει, τώρα τις υπερβολές να τις αποφύγουμε. Στο κέντρο, γίνονται δηλαδή, φίλε, πράγματα. Μικρομπάχαλα, δηλαδή. Εντάσεις, κάτι αυτά. Φεύγουν από εδώ, από εκεί. Δεν είχαμε φοβερά και τρομερά γεγονότα στο γήπεδο σε καμία περίπτωση. Δεν λες και αυτό που είναι θετικό. Γλιτώσαμε, ναι, από ένα μπελά. Στο γήπεδο υπήρχε αρκετά καλό κλίμα. Τώρα, αν θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι πιο καυτό και να συμμετέχουν πιο πολύ, αυτά είναι θεωρίες. Το τι έγινε εντός γηπέδου μας απασχολεί κυρίως. Πάντα αυτό μας απασχολεί. Ο Σταύρος βέβαια πολλές φορές λέει νικητής ο λαός. Είναι της Πινελίκης του. Γνωστής συνωμοταξίας που λαϊκίζει. Δεν έχω πει ποτέ. Έχει ψηφίσει και Ανδρέα Παπανδρέου. Ποτέ δεν ψήφισα Πασόκ. Είναι γνωστό αυτό. Ναι, αλλά τώρα ο δικός σου λαϊκίζει. Θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο όπως κάνουμε πάντα. Λοιπόν, θα διαφωνήσουμε με πολλούς φίλους, τουλάχιστον εγώ, για το πώς ξεκίνησε το μάτσο ΠΑΟΚ. Δεν το ξεκίνησε αδιάβαστος, δεν το ξεκίνησε λάθος και η εικόνα όλου του αγώνα, όχι το σκορ. Κανείς να μην παρασυρώμαστε. Δεν είναι το σκορ που θα μας βάλει να κρίνουμε το τι συνέβη στο γήπεδο. Η εικόνα του αγώνα, όπου παίζει μια καλή ομάδα της Γερμανίας με μια καλή ελληνική ομάδα, άρα ανώτερη Γερμανή, η εικόνα του αγώνα είναι σχετικά ισορροπημένη. Σχετικά. Έχουν και περισσότερη κατοχή, αλλά είναι ανούσια. Ναι. Άρα το πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με το 3-5-2 που παίζουν και αυτοί, με πολλή προσοχή στα full back όπως είπε ο Ίβιτς, το δικαιώνει. Κατάφερε να μην φανεί η ανωτερότητα που έχει αυτή η ομάδα και σε ποιότητα και σε φυσική κατάσταση και σε τρεξίματα και σε ρόστερ και παντού. Δεν είναι και πολύ ποιοτική. Ντόρτμουντ δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ούτε Ρόις έχουν, ούτε Μπαμεγιάνγκ έχουν. Έτσι. Αλλά είναι ανώτερη του ΠΑΟΚ και έχουν καλύτερο ρυθμό. Άρα λοιπόν το ότι έγινε στο ξεκίνημα και το πώς το διάβασε το ΠΑΟΚ δεν ήταν κακό. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν κακό. Στις στημένες φάσεις. Συγκέντρωση. Συγκέντρωση. Ο άλλος είναι 96, δε φίλε, και μουλάρι και έμπειρος. Άντε πιάστονα. Άμα είναι καλό το χτύπημα. Το κομβικό ήταν ότι κάναμε δύο αχρίαστα φάουλ και από το δεύτερο μπήκε τον γκολ. Πολλά είναι. Και τα δύο. Το ένα είναι από την δεξιά μεριά, δεν γίνεται γκολ, που το κάνει ο Κρέσπο. Και το άλλο από την αριστερή πλευρά, που δεν θυμάμαι ποιος το κάνει. Σάχοφ. Αλλά βγαίνει τέλειο χτύπημα. Παίρνει και την πρώτη κεφαλιά, το άλλο το μουλάρι. Αναγκάζεται ο Γλύκος να τη βγάλει ασθενός και δεν υπάρχει παίχτης να μαρκάρει. Εκεί είναι αυτό ότι πήγαινες γυρεύοντας, ρε φίλε. Αφού ξέρεις ότι δεν πρέπει να του δίνεις τη μένα. Δόθηκαν πολλά και παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από το δεύτερο μπήκε τον γκολ. Τότε επίπεδο παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σωστά. Αφού η Σάρκη είναι μια ομάδα που έχει μέσο όρο ύψους 85. Μόνο ο Μέγερ και ο. Δεν είναι. Ποιος θα ζει κοντά. Το πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν για αυτές τις ομάδες στη μένα φαίνεται από το πώς αμήνονται. Είναι όλοι πίσω και υπάρχει συναγερμός. Μετά το 60, εγώ το δικαιολογώ να μην μπορείς να βγεις σωστά και να κάνεις φάουλ. Τόσο νωρίς ήταν λάθος που δώσαμε εύκολα στη μένα. Και δεν το καταλαβαίνω γιατί δημιουργήθηκε. Εν τω μεταξύ, τι κάνουν οι Γερμανοί. Ξεκινάνε με 3-4 λάθη στα 2/3 προς το δικό μας γήπεδο. Και από αυτά τα λάθη που κάνουν, βγαίνουμε εμείς μπροστά και κάνουμε και τις δύο φάσεις με τον Λέοβατς και το δοκάρι με τον Μάτος. Και μετά, κάποια στιγμή, λες και κάνουν σύσκεψη μεταξύ τους, παίρνουν ένα time out και διορθώνουν εντελώς το παιχνίδι τους. Και δεν κάνουν ούτε μία λάθος πάσα. Και εδώ έρχεται πίεση, το πρώτο μου ερώτημα στο Σταύρο. Είναι επειδή διορθώσαν τα λάθη τους ή επειδή ο ΠΑΟΚ για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να πιέσει ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε το δεκάλεπτο του ενθουσιασμού. Το τέταρτο. Σε μέτρησαν καλύτερα. Αυτοί λένε, ρε φίλε, έχω να αντιμετωπίσω μια ομάδα που στα τελευταία 15 παιχνίδια και 13 νίκες. Έχω να αντιμετωπίσω και μια καυτή ατμόσφαιρα. Ωραία. Μπήκαν μαζεμένοι. Κάνουν τα λάθη. Μετά όμως παίρνουν την μπάλα στα πόδια και εδώ έρχεται αυτό που μου είπε ο Σταφυλίδης στη Φόρτσα. Ότι δεν τους δίνει καλό είναι. Μην τους δώσεις την μπάλα. Πίεσέ τους.
Μα δεν βλέπετε. Χάνουν κάποιες ευκαιρίες, ψευτοευκαιρίες, γιατί δεν είχαν ευκαιρίες. Και οι επιθετικοί λέγανε όλοι πάνω, όλοι πάνω. Δηλαδή, ανεβείτε, ανεβείτε και πιέστε. Ήτανε οδηγία, ρε παιδί μου, αυτό. Αφού δεν είχε την πρώτη γρήγορη πάσα, πιέστε του Κάνιας. Ναι. Αυτά είναι. Πιέστε να ξαναπάρουμε την μπάλα, κάπως έτσι το λέγανε δηλαδή. Και θα δούμε τι την κάνουμε. Δεν είχε όγκο, δεν είχε τρεξίματα. Έγινε το 0-1 με τον τρόπο που έγινε, χωρίς να δικαιολογείται τόσο πολύ από την εξέλιξη, ναι, του παιχνιδιού. Δεν είναι φυσιολογική η εξέλιξη. Μας πιέσαν, χάσαν τρεις ευκαιρίες και τον βάλανε. Στημένη μπάλα και αυτά συμβαίνουν. Και αλήθεια είναι ότι από το 20 και μετά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πλησιάσει καν στην αντίπαλη περιοχή. Και αυτό κράτησε μέχρι το τέλος σχεδόν. Έτσι, το 20, όπου ο Λέοβατς έχει 2-3 κακές επιλογές. Ένα σου του Άρντα είναι μέχρι το τέλος. Του Άρντα είναι. Εντάξει, άστοτα. Σε άλλο είδους παιχνίδι. Ναι. Είναι ερώτημα. Το θέσαμε στον Πονίβιτς, δεν νομίζω, δεν κατάλαβε την ερώτηση. Δεν απάντησε. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, και ενώ χάνεις με 0-1, και πάλι λέω ότι η εικόνα του παιχνιδιού δεν είναι αρνητική. Το πάει το παιχνίδι, πάω και εκεί που πρέπει. Ισορροπημένα. Αν αρχίσεις και ανοίγεσαι και ρισκάρεις το 0-1 και το 30. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε ανοιχτό γήπεδο δεν σου κάνω φάση αυτή. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν άνοιξε και πολύ το παιχνίδι. Ναι, αυτό σου λέω όμως. Όταν ανέβηκες ψηλά, δεν σου βγήκανε. Το ερώτημα είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε ακόμα περισσότερο σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή, σκεφτείτε, στο δεύτερο ημίχρονο για πάνω από μισή ώρα δεν υπήρχε ενέργεια, φάση, συνδυασμός, λάθη επί λαθών. Πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Εκεί, μετά το 50, μετά το 60, μετά το 70, εκεί τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό? Να πάρει ένα μικρότερο ρίσκο ο ΠΑΟΚ για να διεκδικήσει με πιο πολλές αξιώσεις την ισοφάριση. Εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί νομίζουμε ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις, που ξαναλέμε για 8η φορά, που και να γινόταν, κανείς δεν εγγυόταν το αποτέλεσμα. Ο Μιστακίδης προφανώς δεν άξιζε να βγει. Ο Ενρίκε προφανώς άξιζε να παίξει παραπάνω. Ο Μπίσεσβαρ και ο Αθανασιάδης φυσικά δεν είχαν λόγο να παραμείνουν στο παιχνίδι για τόση ώρα. Και η ερώτηση είναι αν θα μπορούσε έστω με ένα μικρό ρίσκο και με ένα στόπερ έξω να αλλάξει λίγο το παιχνίδι. Δεν επιλέχθηκε αυτό. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν πάνω στο ίδιο πλάνο και όχι σε κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε μισή φάση. Δεν το πήγε στο να γίνουν 2-3 φάσεις εκατέρωθεν, να ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Έψαχνε μισή φάση. Και τελικά ήρθε το 0-3 από ανάλογες καταστάσεις και ολιγορίες στην άμυνα. Κάπως έτσι κύλησε το παιχνίδι και δυστυχώς πλέον δεν. Τι να πεις, ότι έχεις ελπίδες πρόκρισης? Δεν. Δεν νομίζω. Δεν. Αποτέλεσμα φυσικά έχει ελπίδες. Παντού έχει ελπίδες να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά πρόκριση είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αν έχετε κάτι άλλο να σχολιάσουμε για το παιχνίδι και για πρόσωπα. Για πρόσωπα. Τι να πεις για πρόσωπα? Ναι, μπορείς να πεις πολλά και διάφορα. Για τον Μάτος είναι πολύ παράξενο αυτό που συμβαίνει. Δεν, το βλέπουμε όλοι. Είναι η αδυναμία του, η μοναδική αδυναμία που πιστεύω φυσικά, που διακρίνω. Μα δεν ήταν έτσι όμως. Εντάξει, κουράστηκε. Συνέχεια πολύ άσχημα πάνω στον αντίπαλο, συνέχεια με χέρια. Συνέχεια με χέρια. Φάση, ναι. Στην πρώτη φάση. Συνέχεια ο Ίβιτσα του λέει ήρεμα, ο διαιτητής του έλεγε χθες ήρεμα. Προφανώς πρέπει να ρωτηθεί κιόλας κάποια στιγμή. Τι να ρωτηθεί? Αν το έχει συνειδητοποιήσει. Γιατί αυτό τον αδικεί, δηλαδή είναι του χαλάει. Θέμα χρόνου να φάει κόκκινη, να ξέρεις. Καλά, ναι. Του χαλάει όλη την προσπάθεια. Δεν έχει καθαρό μυαλό. Τα στόπερ. Μα δεν ζέστηκαν καλά. Καλές στιγμές είχαν. Κακές στιγμές είχαν. Μα δεν ζέστηκαν μέχρι το τρίτο γκολ. Ο Γλύκος. Στο πρώτο δεν φταίει. Στο τρίτο φταίει. Στο πρώτο δεν φταίει. Τι να κάνεις, στο μισό μέτρο κεφαλιά. Ξέρεις τι λέγαμε με τον Γιάννη στο γυμναστήριο. Λέμε,
Ψάχναμε χθες να βρούμε από τους 14 που παίξανε τον έναν που συνήθως λέμε 10 τέτοιους θέλαμε. Ναι, δεν υπάρχει ένας που αν είχες 10 τέτοιους θα μπορούσε να πάρεις κάτι από τη Σάλκη. Έχεις κάποιον που πιθανόν διασώθηκε. Ναι. Άλλο γενικά, αυτό. Γενικά σε αυτό το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ο ένας ο ηγέτης. Το έχουμε ξαναπεί. Ούτε δύο φυσικά, ούτε ένας. Προφανώς δεν υπάρχουν. Περιμένεις να αναδειχθούν. Περιμένεις από αυτή την ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει πολλούς νέους να αναδείξει κάποιους ηγέτες. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Διαπίστωσες από το χθεσινό μάτς τι πραγματικά χρειάζεται το ΠΑΟΚ το καλοκαίρι? Αυτό που χρειάζονταν πάντα. Τι προσωπικότητες χρειάζεται. 100%. Άστο, αυτό είναι γενικό. Που πήρες φορ, σε κατηγορία ραφιού. Σε ποιο ράφι να πάω να ψάξω για να πάρω τον παίχτη? Τι... Τρία συμβόλαια του εκατομμυρίου στα στόπερ, στο οχτάρι και στο δεκάρι. Γράφει φίλος, υπάρχει ο Πρίγιοβιτς. Δεν το ξέρουμε, ρε φίλε. Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε. Πού τον είδαμε την προσωπικότητα? Προσωπικότητα δεν είναι αυτό που βάζει τον γκολ σε μια φάση. Αυτό είναι ταλέντο. Προσωπικότητα είναι να κάνει πολλά με τα πράγματα. Με το... Εντός και εκτός γηπέδου. Έτσι, με το διαιτητή, με τα ποδητήρια. Ο άλλος δεν μιλούσε καθόλου ο Γκαρσία, δεν έβγαζε άχνα. Α, να, μπράβο. Δεν ήταν ούτε τον άκουγαν όλους, τους καθοδηγούσε με μια ματιά, με ένα. Εντάξει, εκείνη η ομάδα έχει τεράστιες προσωπικότητες. Εκείνη η μοναδική ομάδα που κέρδισε νοκάουτ παιχνίδι στην Τούμπα με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι η μοναδική. Ναι, ναι. Και παραλίγο θα κέρδισε και τον Άγιαξ για ένα πέναλτι. Που τον κέρδισε τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ του Σουάρες, όχι τον Άγιαξ του... Του Σουάρες, του Φαντερβίλ, πώς το λένε, του κοκκινομάγουλου εκείνου. Ναι. Στεκέρεπο, του Ντε Γιόνγκ, του... Άρα... Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει πάρει δύο ντέρμπι, έτσι. Έχει πάρει δύο ντέρμπι, το ντέρμπι, μεγάλα μάτς. Δύο μόνο. Έδωσε Φιωρεντίνα. Με Άγιαξ, με Φιωρεντίνα, με Σάλκε, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Έτσι είναι. Και πήρε δύο καθυστερήσεις. Ένα την ΑΕΚ και ένα τη Φιωρεντίνα. Θα δούμε και συνέχεια. Δεν βγάζουμε ακόμα συμπέρασμα. Θα δούμε και συνέχεια γιατί είναι μια κατηγορία αυτά τα μάτς. Όχι ότι σου δίνουν τα πάντα. Η Λίβερπουλ τα κερδίζει όλα. Δεν παίρνει τα υπόλοιπα. Αλλά πολλές φορές κρίνουν. Να, προκρίσεις, θα κρίνουν κύπελο, θα κρίνουν play-off. Θα δούμε στην πορεία. Άρα 3-4 μεταγραφές του εκατομμυρίου και να έχουμε το νου μας να είναι προσωπικότητες όσο γίνεται. Άρα δεν μας ενδιαφέρει και τόσο να είναι στην ηλικία τη μεταπολιτική των 21, 22, 23 να έρθουν για να τους δώσουμε κάποια στιγμή. Κοίτα, αν μαζέψεις και πολλούς τριαντάριδες βέβαια, ήδη έχεις πολλούς. Να ξέρεις ότι σε μια διετία θα έχεις θέμα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να εξελιχθεί σε προσωπικότητα, σε ηγέτη, από αυτούς που έχεις? Π.χ. ο Μάτος που λέγαμε πριν, που είναι σε καλή ηλικία. Ναι, ο Μάτος δείχνει να είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια στοιχεία προσωπικότητας ισχύς. Εντάξει, αλλά δεν είναι. Πώς θα σου το καταλάβεις τώρα. Δεν είναι κονσίσαο, ρε φίλε. Που τον έβλεπες και ήσουν Σούζα. Κονσίσαο, ήσουν Σούζα όταν τον έβλεπες. Δεν. Δηλαδή... Κονσίσαο τους έπαιρνε τηλέφωνο όλους μετά από ήττες. Είναι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τους παίχτες ξεχωριστούς. Τέλος πάντων. Μετά το τέλος του παιχνιδιού. Υπόθηκαν αρκετά πράγματα από τους πρωταγωνιστές και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ και από τον προπονητή της Σάλκε. Θα έχει αρκετές απουσίες ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι, πλέον μικρότερη σημασία έχει. Όλοι πήραμε ένα μάθημα από τη χθεσινή βραδιά και συνεχίζεται η χρονιά του ΠΑΟΚ να δούμε πού θα βγει στο πρωτάθλημα και στο κύπελο κυρίως, όπου έρχονται πιο δύσκολα παιχνίδια, σε λίγο και με τον Ολυμπιακό. Ακόμα και το δεύτερο μάτσο με την Ξάνθη, τα πιθανά ημιτελικά στο κύπελο και αργότερα τα play-off. Λοιπόν, τα μηνύματά σας, έτσι κάποια λίγα που έχουν έρθει, αφορούν αυτά που είπε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή για τον Τσακαλώτο που ήταν χθες με επιχειρηματία ο οποίος, πως το είπε, έχει... κρεμότητες με το κράτος, πώς το είπε ο Μητσοτάκης, την απάντηση του Τσίπρα. Φίλος γράφει: τρίτη επίθεση κατά του Ιβάν, γράφει, από τον αντιπαοξή Κουμπάρο του Μαρινάκη. Κουμπάρος δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, τέσμα. Αυτός που λέει ότι θέλει ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, γράφει. Και άμα συνεχίσουν έτσι θα βγάλουν το ΣΥΡΙΖΑ από το Θεσσαλονίκη, άμα συνεχίσουν έτσι. Και ο 164 γράφει κάτι παρόμοιο
Ναι, γελάνε και τα πεζοδρόμια. Σχολιάζει. Εγώ τι άλλο ποδοσφαιρικό πλέον να ασχοληθούμε, ότι εσείς είδατε σε αυτή τη δύσκολη βραδιά τελικά, όπως αποδείχθηκε, για το πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ και το πώς πορεύτηκε, αν ήταν πράγματι τόσο ανώτερη η Σάλκε, γιατί πήγε αυτό το παιχνίδι στο 0-3 και φυσικά για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, με το που επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Να πούμε λίγο τους χορηγούς. Ότι η Αναδομό ήταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έχει και διαγωνισμό στο Facebook αυτή τη στιγμή. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like στη σελίδα. Αναδομό, έτσι είναι η σελίδα. Μετά κοινοποιείτε το βίντεο του διαγωνισμού στο δικό σας προφίλ και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου. Κοστίζει 1.350 ευρώ. Περιττό να πούμε πόσο έμπειρη ομάδα είναι η Αναδομό και θα σας κάνει εκπληκτική δουλειά. Απευθυνθείτε εκεί στο 2311-241-508, αλλά έχοντας κάνει like και στη σελίδα θα παίρνετε συχνά πυκνά και ενημερώσεις τι συμβαίνει με καινούργια χρηματοδοτικά προγράμματα και με δυνατότητες να ανακαινήσετε με άτοκες δόσεις τον χώρο σας. Πειρατής, το μεγάλο Beer & Rock Bar ανατολικά, στη Διογένου, στην Τούμπα. Κάθε μέρα κάτι ξεχωριστό υπάρχει και σήμερα Παρασκευή η Ελίνα Αντωνιάδου επιλέγει μουσικές. Πειρατής με πάρα πολλές μπύρες και πολλά άλλα. Ακόμα και μπέργκερ στον Πειρατή. Πολύ ωραία πιάτα. Και τα chicken sticks είναι φανταστικά. Και μπέργκερ and shake για να κλείσουμε. Μπέργκερ and shake έχει ένα, το μπέργκερ and shake, το dirty pork. Το οποίο είναι, ρε φίλε, πώς γυρνούσαμε από τις σούρες. Γουρούνι. Ναι, πώς γυρνούσαμε από τις σούρες μας. Και πηγαίναμε μητέρα Τερέζα και βάζαμε την παντσέτα, την ντομάτα, αυτά στο ψωμί το συγκεκριμένο. Για να σβήσουμε, είναι αυτό βελτιωμένο. Δηλαδή με ψωμί πιο αμερικάνικο, δηλαδή. Βγαίνει εκείνη την ώρα, είναι η κλασική γεύση της εφηβείας μας και 20 χρόνια μετά. Ωραία. Που σου φαίνει, δηλαδή τρως και σκέφτεσαι ποια γκόμενα είχα το 96, ποια φόρτωσα στο Λίντο το 2000. Ποια γκόμενα είχα το 96 και βλέπεις τις κοπέλες που είναι γεννημένες το 96 να τρώνε κάπου σε ένα παραδιπλανό τραπέζι. το ζούμε και αυτό. Φτάσαμε κοντά στο 96. Καπλάκες, εννοείται. Δουλέψαμε 94. 96, φίλε, πάνω στη σούρα θα μπορούσε να έχεις κάνει ένα κοριτσάκι ναι, και τώρα να είναι. Να είναι και κοπέλα σου. 21 χρόνια. Τι ζούμε, ρε. Αυτά στο Burger & Shake. Τώρα πώς κολλάει η συζήτηση με το Burger & Shake. Αν πάτε εκεί στην Κουσκούρα θα καταλάβετε τι εννοούμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος θα ανοίξουμε και γραμμές. Έτσι λένε τα παιδιά μας. Εδώ είμαστε. Μπράβο. Δεύτερη ώρα. Και προσέξτε. Επειδή μας ξέφυγε λίγο η ώρα και χάσαμε τα... Βασικά έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και ξεχάσαμε μέσα στη θολούρα μας να κάνουμε από την αρχή του διαγωνισμού. Προσέξτε τι θα γίνει. Τώρα. Την Κυριακή παίζει ΠΑΟΚ Βέρεια. Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 5 και 4 το ΠΑΟΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις του εδώ στην Ελλάδα. Όπου να κάνει μεγάλη προσπάθεια να μην χάσει έτσι άλλους βαθμούς. Εύκολους από πιο αδύναμους αντιπάλους. Οι 10 πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα, FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526. Οι 10 πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα θα πάρετε και εισιτήριο για το κυριακάτικο παιχνίδι. Μήνυματα έτσι. FM, κενό, ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο στο 545-26. Χάσαμε λίγο την ώρα, αλλά λογικά θα έρθουν. Θα έρθουν τα μηνύματα από φίλους που θέλουν Κυριακή απόγευμα. Να ξέρετε ότι θα στείλετε και κερδίσετε. Στα 10 θα πούμε σταματάμε. Να είναι σε αυτό το παιχνίδι ναι. Πρωταθλήματος απέναντι στη Βέρεια. Δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και πριν ανοίξουμε γραμμές. Δεύτερη ώρα με Data Labs. Το κέντρο διαβίου μάθησης. Εκεί γίνεσαι επαγγελματίας μπαρίστα. Εκεί αποκτάς εμπειρίες ως bartender. Εκεί παρακολουθείς σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά. Έτσι, για να δουλέψεις σε ένα τομέα όπου υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας. datalabs.edu.gr 2310-22-2962, όλα αυτά, Εθνικής Αμήνης 14α. Και στον Ιταλό, κέντρο μπαταρίας με
εγγυημένο αποτέλεσμα. 24 ώρες το 24ωρο έρχονται και σας αλλάζουν επί τόπου την μπαταρία. Σας βάζουν επώνυμη μάρκα, Fiam, Technica, Bosch. Και εκτός του ότι σας ελέγχουν το δυναμό, σας δίνουν και ένα λίτρο παραφλού δώρο. Ο Ιταλός έχει 3 καταστήματα, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. 2-3-10-5-45-9-99. Εύκολο τηλέφωνο 5-45-9-99. Τηλεφωνείτε και έρχονται στο χώρο σας. Άλτε ρέγκο. Θα πάω να, για να ξεσπάσω από την ήττα. Θα πάω να ψωνίσω κάτι από τον Άλτε ρέγκο. Με 60% έκπτωση. Ανδρικά γυναικεία. Τα καλύτερα. Μόνο σου να πας. Γιατί? Άκουψε σου λέω. Γιατί? Μην πάρεις γυναίκα. Θα δώσει. Είναι εμπειρία μου. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Πασαλίδου 85 στην Καραμαριά. alterego-fashion.gr ή διεύθυνση στο ίντερνετ και χορηγός δίνει την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, την πρωταθλήτρια δις ομάδα βόλεϊ, η οποία κάποιον τρόπο θα βρει να το πάρει και φέτος. Στα λίγα δευτερόλεπτα που αναφερθήκαμε στα εισιτήρια, έχουν έρθει ήδη 7 μηνύματα. Ο αριθμός του ψεύτη πρέπει να γίνει 8. 7 μηνύματα. Είμαστε μεγαλόψυχοι. Δίνουμε κανονικά εισιτήριο και στον φίλο με το επώνυμο Μαρινάκης. Οκ. Okay. Εντάξει, για να δεις μπάλα, φίλε, κύριε Μαρινάκη, οκ. Okay. Στην Τούμπα θα έρθεις. Τι να δεις, τον Καρντόσο. Απαράδεκτη. Όπως κάθε Κυριακή. Mm. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, ο 981, ο 43. Λοιπόν, τι ώρα παίζουμε την Κυριακή? 5 και 4. Και εσύ κερδίζεις εισιτήριο. 4, 8. Άλλοι δύο. Άλλοι δύο για να ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο και να σας ακούσουμε τι έχετε να πείτε εσείς ποδοσφαιρικά καθαρά για το χθεσινό παιχνίδι, για το μάθημα που πήρε ο ΠΑΟΚ από τους Γερμανούς της Σάλκε, που είπαμε, το είπαν και φίλοι συνάδελφοι Γερμανοί, ότι έχουν μεγάλο στόχο να κατακτήσουν το Europa League. Έτσι, για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε επαιτειακούς, μια και πήραν πριν 20 χρόνια το UEFA, είτε για να παίξουν Champions League του χρόνου, γιατί κατά τα άλλα δεν προλαβαίνουν, από ό,τι φαίνεται, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Εντάξει, stop. Σταματήστε. Ο φίλος ο Γιώργος, ο Κυρμανίδης, είναι ο τελευταίος που κερδίζει μήνυμα. Είναι ωραία η συμμετοχή. Μήνυμα, κερδίζει εισιτήριο. Ωραία η συμμετοχή. Μήνυμα, είδες ο ΠΑΟΞΙΣ. Γρήγορα, γρήγορα ξεχνάει την πίκρα και θέλει να πάει την Κυριακή να δει ποδόσφαιρο. Να δει Ενρίκε, να δει Κάμπος, να δει Πρίγιοβιτς. Ε? Πρίγιοβιτς. Να δει ποιος την δεν ομάδα πέξει ολόκληρη σε ένα παιχνίδι κοντά στη Βέρεια που του έκοψε βαθμούς στον πρώτο γύρο. Έστειλε τώρα και μια κυρία να τη βάλουμε ενδέκατη. Να τη βάλουμε, αλλά ας μη στείλει άλλος. Βλέπω ότι... Τι προβληματιστικά. Ναι. Τι προβληματιστικά, αφού δεν εσύ θα περισσέψουν 20 εισιτήρια. Ωραία, και η κυρία Νικολαίδου τελευταία. Που και σου έχουν ευκαιρία οι εκπομπές να κάνουν διαγωνισμούς, εντάξει. Η κυρία Νικολαίδου, ο κύριος Κυρμανίδης, ο κύριος Χριστάκης, ο κύριος 833, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παυλίδης, ο κύριος Βανιώτης, ο κύριος Αλταλίκης, ο κύριος Βούλτσιος, ο κύριος Στεφανίδης και ο κύριος Μπλουγκουράς κερδίζουν εισιτήρια και θα είναι Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα κανονικά. Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888, 2310-287-888. Για να σας ακούσουμε, τι εσείς πιστεύετε, γιατί 0-3 σε αυτό το παιχνίδι, γιατί πάλι στην Τούμπα αυτό το ίδιο πράγμα, αν έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω, γιατί αυτό το πράγμα πλέον ξεφεύγει από τη λογική, αυτό που γίνεται στην Τούμπα σε μεγάλα μάτς νοκάουτ. Γιατί δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει αρκετές προϋποθέσεις, ειδικά με το 20 λεπτό, απέναντι στους Γερμανούς. Τι είδατε εσείς για πρόσωπα του ΠΑΟΚ που μπορεί να πρωταγωνιστούν, να ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα, αλλά χθες σε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι δεν κατάφεραν να σταθούν, ήταν αρνητικοί όπως και να το κάνουμε. Για τον Αθανασία δεν έχει πει κανείς τίποτα, γιατί δεν έχει τι να πεις πλέον.
Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Εντάξει, τώρα για τον Αθανασιάδη που είπαμε, ρε παιδιά, χθες δεν ήταν μόνο θέμα Αθανασιάδη, ήταν όλη η ομάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, και ο Τσίμηρος που στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω, το καλύτερο χάφ, ας πούμε. Χθες πραγματικά εξαφανίστηκε, δηλαδή μπροστά στα άλλα τα θηρία. Σε σχέση με τους άλλους δύο, μια χαρά ήταν ο Τσίμηρος. Άσε το, δηλαδή. Εντάξει, ναι. Δεν ήταν ο γνωστός, ας πούμε, έτσι όπως ήταν. Γενικά, το ξέρουμε ότι η Σάλκη είναι δύο επίπεδα, ίσως και παραπάνω και πιο δυνατή από εμάς και σε ένταση και σε ρυθμό και σε προσωπικές μονομαχίες. Εμένα αυτό το οποίο μου άφησε, ας πούμε, σαν εντύπωση στο παιχνίδι ήταν ότι αποκλειστήκαμε χωρίς ουσιαστικά να δούμε τις δυνατότητες της ομάδας το επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, συμφωνώ σαν αυτό που λες ότι όταν άνοιξε το παιχνίδι μετά φάγαμε τα άλλα δύο γκολ. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπαμε ότι άνοιξε το παιχνίδι. Δεν, εγώ είπα ότι δεν μου έδινε την εντύπωση η Σάλκη ότι σε ανοιχτό γήπεδο θα μας έκανε ζημιά. Το αντίθετο είπα. Ναι, απλά δηλαδή πιστεύω. Έχω το ίδιο συνέστημα με όταν τελείωσε το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ναι, δηλαδή ενώ φαινόταν, ας πούμε, ότι στο 45 παιδί μου κάτι αν άλλαζε ενδεχομένως, ας πούμε, να το διεκδικούσες λίγο παραπάνω. Η ομάδα παρέμεινε, ας πούμε, στο ίδιο τέμπο, έπαιξε στο ίδιο τέμπο. Δηλαδή γιατί να μην διεκδικείς, γιατί να μην βάλεις, ας πούμε, έναν εξτρέμ να τους κάνει να δυσκολεύσει λίγο τα βαριά της κορμιά, ας πούμε, πίσω. Φαινόταν ότι κάθε επίθεση που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, από τις μετρημένες που κάναμε, υπήρχαν προϋποθέσεις. Τώρα εντάξει, θα μου πεις θεωρητικά είναι αυτά, δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται, ναι, μέσα στο παιχνίδι, πώς το είδε ο προπονητής. Αλλά πιστεύω αυτό, δηλαδή αποκλειστήκαμε χωρίς, ας πούμε, να δούμε τις δυνατότητές μας. Εμένα αυτό είναι πιο πολύ το οποίο δεν μου άρεσε. Από εκεί και μετά, χωρίς δηλαδή, να σου μείνει κάποια ελπίδα για το εκτός έδρας όπου πάντα κάτι γίνεται και τα καταφέρνεις. Ναι, ενδεχομένως βέβαια και αυτό να έκανε ο ίδιος. Δηλαδή σου λέει να το κρατήσω, ας πούμε, στο 0-1 και από εκεί και μετά δεν ξέρει τη Γερμανία τι γίνεται που μας πηγαίνει τα εκτός. Αλλά το γύρισε που μένα. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, του χρόνου. Σωστό και αυτό. Να είσαι καλά. Ένα χαμόγελο στο τέλος, δεν πειράζει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπράβο, ρε Μίτσο. Κάποια αργά από ποτέ. Συγγνώμη που είμαι, καλημέρα. Καλησπέρα στον επόμενο. Έλα. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. 378. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Λοιπόν, στα ερωτήματα που έβαλες, εγώ κατέληξα χθες ότι νομίζω ότι ο Ίβιτς χθες αρνήθηκε την ταυτότητα που προσπαθεί να περάσει στην ομάδα. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ότι είναι άδοξο ότι αποκριστήκαμε χωρίς να δούμε τις επιθετικές δυνατότητες αυτής της ομάδας, αυτό που μας έχει δείξει. Δηλαδή περισσότερο εγκλωβίστηκε, βέβαια το είπε στη συνέντευξη τύπου πριν που έδωσε, ότι είναι ένα μάτς δύο παιχνιδιών και ότι η πρόκριση πιστεύει θα παιχτεί και στα δύο παιχνιδιά και νομίζω ότι στο μυαλό του είχε περισσότερο στο να μπλοκάρει, να μην χαθεί η πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και γι' αυτό επέλεξε και το 3-5-2 για να προσαρμοστεί στους δύο φορ που είχαν αυτοί. Αλλά αυτό ουσιαστικά ακύρωσε εντελώς την ομάδα μας. Εντελώς όμως. Δηλαδή, αν ψάξεις να βρεις διακρισέντα χθες, μπορεί να βρεις το Μιστακίδη που βγήκε κιόλας, για μένα τουλάχιστον, έτσι, και το Μαλεζά που είχε θεωρητικά το ρόλο από τους τρεις, γιατί δεν είχε παίχτη πάνω του και έβγαινε και έκλεινε τις τρεις. Δεν θέτεις θέμα timing. Δηλαδή, θεωρείς ότι από το ξεκίνημα έπρεπε να αγνοήσει το μέγεθος του αντιπάλου και να παίξει όπως ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει. Όχι, κοίταξε να δεις. Φυσικά η συζήτηση που κάνουμε είναι εκ των υστέρων, έτσι. Ναι, βέβαια, εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι απλά όταν είδε ότι στο ημίχρονο δεν μπορεί να αλλάξει πάσα, γιατί δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε πάσα. Και τα χαρακτηριστικά των παικτών που είχαμε μέσα ήταν τέτοια. Δηλαδή ο Σάκοφ ξέρουμε ότι παίζει μπάλα με τη μία. Δεν μπορείς να κουβαλείς την μπάλα. Πώς θα το βάλω να κουβαλείς την μπάλα, δεν το κάνει σχεδόν ποτέ. Ναι. Χαθήκαμε παντού. Δεν είχαμε παίχτη από τα πλάγια να απειλήσει, οπότε... Σου λέει όμως, σου λέει μετά, να κάνει την αλλαγή. Σου λέει μετά ότι είμαι ικανοποιημένος που δεν απειλούμασταν. Φυσικά και γι' αυτό το λόγο, γιατί αν το δούμε ψυχρά το παιχνίδι, δεν απειληθήκαμε, έτσι. Φυσικά, ναι. Ένα σούτ είχανε από τα 20 μέτρα στην περιοχή στην αρχή πριν βάλουν τον γκολ, το οποίο είναι μια στιγμένη φάση, σαν τις τρεις που κάναμε εμείς και αντί απλά η μπάλα να πάει σε παίκτη δικό μας, πήγε σε δικό τους και τη διώξανε. Εμείς αντίθετα βγάλαμε τη φάση με το Μάτος που είναι μια φάση σχετικά εύκολη, μπορούσε και μέσα να τη βάλει και να τη γυρίσει σε δύο παίκτες που είχαμε δίπλα. Όχι, λέμε για το δεύτερο ημίχρονο, εγώ εκεί επιμένω. Ότι εκεί σου λέει,
ότι είμαι σχετικά ικανοποιημένος από το πώς πήγαινε, επειδή δεν απειλούμασταν. Γι' αυτό και ακριβώς εγώ... Είναι σαν να τα ακούω στα πορτογαλικά αυτό. Γι' αυτό και δεν μπορώ να κράξω ήδη σήμερα. Να κράξω με την έννοια να του... Κανείς δεν κράζει, κανείς δεν κράζει. Ακριβώς. Έχει προσφέρει, έχει φτιάξει μια ομάδα σε μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμέναν την ήττα αυτή για να δικαιωθούν για, καλά, για πράγματα που λέγανε. Καλά, για να σου λέω εγώ. Λοιπόν, όχι, δεν μπορώ. Συμφωνώ μαζί. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη λογική του. Αλλά εκ των υστέρων πιστεύω ότι κακώς απαρνήθηκε την ταυτότητα που έχει προσπαθήσει να περάσει στον ΠΑΟΚ. Άρα είναι ένα ωραίο ερώτημα, αν θα περάσουν έτσι 1-2-3 εβδομάδες, να το θέσουμε, αν θα το ξαναδούλευε, αν έκανε αυτό που λες εσύ. Έχει ενδιαφέρον. Έγινε, καλημέρα, να είσαι καλά. Προχωράμε. Ο Θαναϊδάκης ήταν τόσο εμετικός χθες το καλύτερο. Πώς μιλάς έτσι για συνάδελφο? Γιατί μου έχει κάνει ολόκληρο αφιέρωμα το SDNA με βίντεο μεταδόσεων που δεν φοβόταν ο συνάδελφος να πει αυτό που σκέφτεται και αυτό που βλέπει. Σε παρακαλώ. Ήταν τόσο, άκουσες καθόλου? Όχι. Ούτε εγώ. 2310-287-888. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο τι συνέβη και το θέμα μας είναι αν στην πορεία του χθεσινού παιχνιδιού έπρεπε να πάρθει ρίσκο, έπρεπε ο ΠΑΟΚ να προσπαθήσει πιο γρήγορα να επιχειρήσει, γιατί δεν ξέρεις τι θα πετύχαινε, να παίξει το ποδόσφαιρο που έχουμε δει σε άλλου είδους αγώνες, βεβαίως, και με πιο... εύκολους αντιπάλους. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Έτσι. Είπαμε, ακόμα και οι απαντήσεις του Ίβιτς είναι... Ο Άρθουρ, ο Νταβιντιά, όπως το λένε, σε διαφήμιση. Σαν να ακούς τον Σάντος. Δηλαδή, σε τέτοιου είδους παιχνίδι είσαι ικανοποιημένος από το να μην δέχεσαι φάσεις. Έστω και αν χάνεις 0-1. Γιατί είναι και αυτή η παράμετρος σημαντική. Έχανε. Δεν ήταν 0-0. Έχανε. Πάμε να ακούσουμε φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Για να συμβεί, παιδιά, ένα δυστύχημα, δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένας παράγοντας. Εν προκειμένου το ποδοσφαιρικό δυστύχημα, είναι όλα μαζί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο τερματοφύλακάς σου... Την πρώτη φάση που γίνεται τη βγάζει, δεν υπάρχει αμυντικός. Ναι. Δηλαδή η Σάλκε έχει κάνει 4-5 φάσεις και οι 3 είναι γκολ. Είναι 3-4, φίλε. Αυτό το παράγοντα. 3-4. Ναι, δεν το περιμένεις αυτό. Σε ένα μάτς μπορεί και να κάνει τις 4 τελικές και να μπει μόνο η μία μέσα. Η δικιά σου πρώτη τελική, θέλω να πω από θέμα τύχης, θα πάει μπορούσε να έχει πει. Ναι. Όπως στον γκολ του Μάκ, ας πούμε, στη Ντόρτμουντ, όχι στη Γερμανία, στην Τούμπα. Ναι. Όπου φεύγει στην πρώτη αντεπίθεση και ένας Μάκ ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει να πλασάρει με αυτόν τον τρόπο, την κοπανάει ψηλά, όπως πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Και παίρνει το 1-0. Από θέμα τύχης θα μπορούσε να το είχε χάσει. Θα μπορούσε να έχει πάει μπάλα στην Ανατολική Στράκης, ναι, εννοείται. Σας άκουγα, Δημήτρη, και προηγουμένως στην άλλη εκπομπή. Ναι. Μη συγκρίνετε παιχνίδια ομίλων με παιχνίδια νοκάου. Δίκιο έχει. Δεν υπάρχει σύγκριση σε παιχνίδια ομίλων με παιχνίδια νοκάου. Έχεις δίκιο. Έχουν άλλη προσέγγιση αυτές οι ομάδες. Και επιπλέον κάτι άλλο θέλω να πω. Οι εμφανίσεις που κάνουν οι ελληνικές ομάδες απέναντι σε ξένες δεν μπορεί να συγκριθεί όταν τις κάνουν μήνα Σεπτέμβριο ή μήνα Αύγουστο σε σχέση με Νοέμβρη-Δεκέμβρη ή αν θες Φλεβάρι-Μάρτι, όπου τα πρωταθλήματα αυτονών παίρνουν φωτιά. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Ναι. Η διαφορά του ελληνικού ποδοσφαίρου με ειδικά το γερμανικό, το αγγλικό, το ιταλικό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Απλώς το συνειδητοποιούμε κάθε φορά που παίζουμε και φτάνουμε ένα 32. Και εκτός έδρας πώς παίρνεις κάθε φορά αποτέλεσμα? Είτε σε όμιλο είτε σε νοκάουτ. Πού πήρες το μάτς με την Ουντινέζε, μου λες? Και με την Ουντινέζε. Με ποια άλλη πήρες? Μιλάω για τους 32. Με την ΤΖΣΚ Μόσχας. Με την ΤΖΣΚ Μόσχας. Που μπορεί να είσαι και καλύτερος. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι οι Ρώσοι είναι λίγο ένα περίεργο. Οι ρωσικές ομάδες είναι λίγο περίεργες. Ναι. Όσον,
όταν βγαίνουν Ευρώπη και όταν παίζουν μήνα Φεβρουάριο. Σας λέω, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για μένα. Ναι. Το timing που βρίσκεις αυτές τις ομάδες. Δηλαδή τις Άλκες σε ομίλους θα μπορούσε να έχεις πάρει χτες ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι όλα μαζί και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να φάμε πολλά ψωμιά ακόμα σαν Ελλάδα για να μπορέσουμε να σταθούμε σε τέτοιο επίπεδο. Έχουν υποχωρήσει οι ελληνικές ομάδες. Έχουν υποχωρήσει όχι μόνο βαθμολογικά. Όλες. Και ο Ολυμπιακός φυσικά και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο. Μα το βλέπεις, αλλά δηλαδή αν παρακολουθήσεις τώρα τα ξένα πρωταθλήματα σε σχέση με το ελληνικό, βλέπεις σημεία και τέρατα. Δηλαδή όποιος παρακολουθεί ξένα πρωταθλήματα, λες, είναι αδύνατον η ελληνική ομάδα να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς. Εννοείται αυτό. Ναι. Έγινε. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. Τη γνώμη μου είναι ότι θες και τύχη για να κάνεις κάτι τέτοιο. Φυσικά, φυσικά. Να'τε καλά, καλημέρα. Φυσικά, ναι, καλημέρα. Να'τε καλά, να'τε καλά. Ωραία παράμετρους. Ωραίος παράμετρους εκεί. Συμφωνούμε. Είπαμε ότι οι ομάδες ελληνικές έχουν υποχωρήσει σχέση με αυτό που παρουσίασε στην Ευρώπη πριν λίγα χρόνια. Απλά ο ΠΑΟΚ δημιουργεί κάτι καινούριο, το βλέπουμε όλοι. Βάζει βάσεις, έχει μια νέα ομάδα. Αρκεί να τη στηρίξει και να μην την αλλάξει πάλι σε λίγους μήνες κατά 30, 40, 50, 70%. Αυτός είναι ο φόβος που νομίζω έχουν όλοι. Δεν πρέπει, απαγορεύεται αυτή η ομάδα να μην. Τρεις ποιοτικές προσθήκες. Γεια σας. Να μην την εμπιστευτούν και την ομάδα και τον προπονητή και όλους. Είναι έγκλημα, ναι. Συνεχίζουμε. Ώρα, τι ώρα είναι. Τι έγινε, το ηθήκαμε. Τα έχω πάρει στο κρανίο. Δεν θα πάρει τώρα στη Γερμανία. Για το Σαλκίδι. Όλοι θα πάνε. Πλάκανε. Θα αναβληθεί το. Με ένα δύο με πήραν να κυρώσουν πάντως. Μπα, τι λες. Τι λες. Εκτός άμα θα πάνε στο Βελιγράδι. Μόνο αυτοί δικαιολογούνται. Τα έχω πάρει στο κρανίο με τον Κούλη και θα. Το θα δεχτεί απάντηση. Ναι, ναι, θα λάβει απάντηση πληρωμένη. Πολύ επικίνδυνο σου. Μην βγάζει κόμπλεξ. Ο άνθρωπος έχει όνομα. Θα λάβει πληρωμένη απάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι, είναι απαράδεκτα αυτά. Αντιπολίτευση. Μετά αντιπολίτευση, κύριε. Θέλω να μάθω, γιατί το άλλο το έχω έτοιμο το ρεπορτάζ. Έχω ήδη 3-4 άρθρα όπου υπάρχουν και όλες οι φωτογραφίες με τους υπουργούς γραβατωμένους και τα κασκόλ και τα τέτοια στις σουίτες. Θέλω να μάθω για πλάκα εχθές πόσοι ήταν. Γιατί έπεσε και ο Ολυμπιακός εχθές. Έτσι ρε παιδί μου. Οι δύο διαιτητές πάνε σε σουίτα, ρε πολιτική, δεν πάνε εκεί. Σιγά μην μάθεις. Σιγά μην μάθω. Αλλά. Εγώ σου λέω θα μάθω. Τα υπόλοιπα το απόγευμα στο blog. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο μοναδικός πολιτικός που είναι στη φυλακή είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, εντάξει. Σε αντίθεση με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, πολιτικούς οι οποίοι είναι έξω και πέρα βρέχει. Ο Χριστοφοράκος που είναι. Και ξέρεις που ποντάρει ο Κούλης αυτός ο Μητσοτάκης. Ποντάρει στο γεγονός ότι αν γυρίσει να πει, ξέρω εγώ, ότι και η δική σου η τέτοια είναι στον Ολυμπιακό. Θα το τονομίξουν μετά οι άλλοι και θα αρχίσουν να το σκίζουν. Και δεν λέει τίποτα ο Τσίπρας. Ναι, δεν μπορεί να το θέσει έτσι αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι μπανανόφλουδα είναι τώρα αυτό, βέβαια. Με την πατήσει. Ναι, αλλά και αυτό το θέσεις έτσι. Ο Τέρι Χρυσός που κάνει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τέρι Χρυσός αυτό. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Τι? Δεν είναι επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα, τον κράξω θέλω. Δεν είναι επιχείρημα. Αυτό που είπε αυτό είναι επιχείρημα. Που επιτέθηκε στον Τσίπρα επειδή ο υπουργός του ήταν στο μάτι. Τι πρέπει να έχω επιχείρημα με κάποιον που δεν έχει επιχείρημα. Μα είπε. Τι είπε. Ότι άφησε αυτό και ήταν στο γήπεδο. Άφησε αυτό και ήταν στο γήπεδο. Ποιο είδα άφησε, αφού σήμερα έχει επαφές με όλο τον κόσμο. Δεν είπε αυτό, είπε ότι ήταν στη σουίτα επιχειρηματία που έχει. Έτσι το έθεσε. Να και η ευθεία επίθεση. Επαφές με το. Ναι, ωραία. Εννοείται, γιατί να μην. Το δημόσιο. Που έχει συναλλαγές. Τι συναλλαγές έχει αφήσει με το δημόσιο. Που αγόρασε τις σκοτωμένες εταιρείες. Είναι αυτό που λέει στο μήνυμά το άλλο, ρε. Είναι που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο νεοφιλελεύθερος, ο οποίος θέλει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ναι. Ντεμεκ. Αλλά τις θέλει από συγκεκριμένους φαίνεται επιχειρηματίες. Θέλω και πολλούς λαλίστατους νεοδημοκράτες οπαδούς του ΠΑΟΚ να πάρουν θέση σε αυτό τώρα, να δούμε αν θα πάρουν θέση. Και ακόμα και δημοσιογράφους. Όχι δημοσιογράφους. Πολιτικοί. Και πολιτικοί. Ναι, που είναι ασπρόμαυρων αισθημάτων. Ας κάνουν μια κριτική, μια αναφορά στα λεγόμενα του Προέδρου τους.
Έλα εδώ, Γιώργο Ορφανέ, τι έχεις να πεις γι' αυτό. Τηλέφωνα εδώ, να βγουν στην εκπομπή, να δούμε θα βγούνε. Να μιλήσουνε. Θα μιλήσουν εκεί που βγαίνουν. Ναι, αλλά δεν θα τους γίνει η ερώτηση που θέλουμε όμως, Σταύρο μου. Πάμε. Τελευταίο κομμάτι για την εκπομπή. Μπάσκετ δεν έχει το Σαββατοκύριακο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Παρτιζάν την άλλη Τετάρτη στο Βελιγράδι, που πλέον θα είναι και το πιο σημαντικό παιχνίδι της άλλης εβδομάδας, έτσι όπως εξελίχθηκε το ποδοσφαιρικό, η ποδοσφαιρική αναμέτρηση με την Σάλκε. Βόλεϊ με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά. Αυτό, μετά εδώ. Την και από την Τουρ. Αμαν, βόλεϊ ρε, τι θυμήθηκα ρε, έχουμε και το βόλεϊ. Το ξεχάσαμε εντελώς. Όχι, πάντα ασχολούμαστε. Ο λόγο του μάτσμο ρε, με τη Σάλκε, εντάξει. Γενικά, εγώ σηκώθηκα σήμερα λίγο τρομερό πονοκέφαλο. Δεν μας πάει καλά τις τελευταίες μέρες. Κάποιοι μας κάνουν βουντού. Κάτι τρέχει. Βουντού, κάτι. Εντάξει, το φέρουμε, θα το φέρουμε. Σιγά σιγά, υπομονή. Η βαθμολογία είναι Ολυμπιακό 46, Παναθηναϊκό 40, ΠΑΟΚ 36 στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ. Όπου προσπαθούμε να δούμε την αγωνιστική, την επόμενη που φέρνει τον ΠΑΟΚ να παίζει με την Κηφισιά. Πού? 19 Φεβρουαρίου. Εδώ, 7 η ώρα, 19 την Κυριακή. Κυριακή 19 η ώρα. 19 είναι μεθαύριο, ναι, Κυριακή. Κυριακή ποδόσφαιρο, 5 και 4. 5 και 4 και μετά 7 η ώρα ΠΑΟΚ. Καλά που το άνοιξε αυτό, να δούμε και ποιος είναι χορηγός MVP. Άντε, Τζομπατζόγλου θα μας τα δείχνεις. MVP, ο Μπέλος. Το Χρήστος με γιώτα. Χρήστος Μπέλος. Όποιος παίζει με τον ΠΑΟΚ MVP. Γιατί το δικαιολογημένα. Ξέρω εγώ. Δικαιολογημένα MVP. Σε κέρδισε ο Μπέλος. Με το που άλλαξε διαγώνιο, σου γύρισε το παιχνίδι. Εννοείται. Που ήταν και καλός και πέρυσι ο Μπέλος στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Στους τελικούς. Ναι. Για το κύπελο στο Βόλιο έχουμε καμία εξέλιξη. Πού θα γίνει. Για το Final Four. Υπάρχει μια πληροφορία για Αλεξάνδρη. Στο Αλεξάνδρη. Επειδή είναι το πιο ψηλό τάβανο. Επειδή έχει γενικότερα στόχους προς το κύπελο. Μάλιστα. Για το κύπελο στο Βόλιο. Handball. Και εκεί υπάρχει μια. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Μεταγραφές δεν έκανες. Στην αρχή πίστευα ότι πάμε Βούργια, πρωτάθλημα. Μετά λίγο η ομάδα έκανε μια κοιλιά. Τα πιστεύω τα παιδιά εγώ αυτά. Αυτή είναι δεμένη ομάδα. Είναι ομάδα από χρόνια. Και τώρα πήραμε και δύο παίχτες. Ναι, αλλά. Ο ένας που. Αλλά. Εντάξει, θέλουν λίγο χρόνο. Να δούμε τι θα γίνει με τα play-off εκεί. Αλλά σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να τους κερδίσει όλους, ακόμα και εκτός έδρας. Στο τέλος. Ναι, γι' αυτό σου λέω. ΠΑΟΚ. Ναι. Θα κάτι θα γίνει πάλι. Κάτι θα γίνει. Και τον Δούκα και τον Διομίδη και τον Φίλιππο και αυτό, ότι, τους, ναι, ότι κάτι μπορεί να κάνει εκεί. Ακόμα και να παίξουμε με μειονέκτημα. Και να πρέπει να κερδίσουμε εκτός, ας πούμε. Θα δούμε. Γιατί νομίζω τα πλήρια του χάντμπολ είναι με βαθμολογία. Είναι με βαθμολογία, απλά μα κερδίσεις τον άλλον εκεί. Κουβαλάς βαθμούς από ο τελικός είναι. Δύο στις δύο νίκες. Ο τελικός. Δεν το έχω με το χάντμπολ καθόλου. Αυτό ζει ακόμα. Λοιπόν, χάντμπολ. Δημήτρης Μάρκος. Ακούω όνομα, Δημήτρης Μάρκος. Πάω και έξινη. Εδώ κυνηγάμε την ξινή. Ντέρμπι δεν είναι αυτό. Εννοείται. 18 Δευτέρου, 6 ώρα. Αύριο. Κυνήγι. Άρα το πιο σημαντικό παιχνίδι αυτό είναι. Κάνω κανένα λάθος. Άρα ο ΠΑΟΚ παίζει αυτό όλα. Το site που είναι σαν μηχανογράφηση του καθαριστικού μας, δε φίλε, ποιο. Ομοσπονδία. Συγχαρητήρια, τους πούμε. Τι να κάνουμε, ρε. ΠΑΟΚ, η 6 είναι. 18 Δευτέρου, 6 ώρα. Αυτό είναι ντέρμπι. Σάββατο, έτσι. Σάββατο. Τι ώρα είπαμε, για να δούμε και 6, τα live. 6. Αντί να ασχοληθείς εσύ με το του κυρνάει ο Μπαλάφας στον χώρο που αποθεώθηκε Κυριακή στις 5 και 4. Το που λένε αυτό, ο άνθρωπος που μας έδωσε την πρόκριση στο Βίβλο. Ο άνθρωπος να πούμε που έφαγε κόκκινη σε πανηγυρισμού στα πέναλτι. Ο άνθρωπος που έφαγε κίτρινη στο ζέσταμα. Ο άνθρωπος που έχει σκοράρει σε όλα τα ντέρμπι. Ο άνθρωπος που έχει σκοράρει με όλους τους πιθανούς τρόπους.
Πού δεν έχει βάλει γκολ ο Μπαλάφας. Πού δεν έχει βάλει γκολ. Στην Καραϊσκάκη. Έβαλε. Έβαλε. Σε 2-1. Που έχασε ο ΠΑΟΚ. Προηγηθήκαμε. Ναι. Δεν φταίει ο Μπαλάφας μετά που φάγανε δύο γκολ τα βόδια. Ο Μπαλάφας δουλειά την έκανε. Άλλο. Σωστό. Ναι. Δεν έχει στήριξη καλή όμως. Τι. Η ομάδα του δεν είναι τον στήριξη. Δεν έχει σημασία ο Μπαλάφας. Πολύ ψηλά στα κλεψίματα. Στο πρωτάθλημα. Ναι, και παίζει κάθετα. Αλλά αυτός και ο Άλτσε παλεύουν. Πήρανε κανένα δύο τώρα. Το Σαρπόγκ να προσέχεις. Το Σαρπόγκ που μου είπαν ότι είναι πολύ καλός παίκτης και παίζει Αγγλία σε κάποια φάση. Καλός είναι. Ναι, και το έναν Τινίσιο. Μέσα από την Τινίσια ή από τα περίχωρα. Όχι, όχι, από την περίχωρα. Στο handball που πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα αυτό έχει 28 τα 6 νη, 24 ο Διομήδης, 22 ο Δούκας, 21 ο ΠΑΟΚ. Μαζί με την Άκης. Μαζί με την Άκη. Λοιπόν, πάμε σε μια τελευταία γραμμή για να πάμε και στο κλείσιμο της εκπομπής. Καλησπέρα σας. Γεια χαρά, καλησπέρα παιδιά. Χαίρετε. Στον Ασπρό Μαύρο Πειραιά, τι κάνατε βαθρή. Από τον Ασπρό Μαύρο Πειραιά. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε πει αυτό. Ο Πειραιάς είναι Ασπρό Μαύρο. Όπου σου κάνουν καζούρα σήμερα οι Ολυμπιακοί. Μάθε ρε Βασίλη. Που έφαγε τρία. Μάθε ποιοι βουλευτές και υπουργοί πήγαν χθες στο μάτς. Ολυμπιακός. Ολυμπιακό πήγε ο Κουίκ, ο Τέρες Κουίκ. Αλλά ρε παιδιά να πω κάτι. Αυτό το τσακαλώτο δεν μπορεί να του απαγορεύσουν την είσοδο στην Τούμπα. Είναι κάλτσα. Ας πούνε ένα αδερφέ, παουκάρα, εντάξει, παουξάκι, τρελό, ωραία, εντάξει, κάτσε σπίτι, φιλοτέ TV και κάτσε εκεί και δες το. Μην ξαναπας Τούμπα, ρε αδερφούλη. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Εντάξει, λοιπόν, να σας πω και κάτι που ξεχάσα, συγγνώμη, ξέχασα να το πω, ρε Βασίλη. Υπάρχει ρεκόρ διάρκειας προσπάθειας κλεισίματος μύτης που άνοιξε στην περίπτωση του Λέοβατς, όπου παίζουμε 5 λεπτά με 10 παίκτες. Δηλαδή γένα να επιχειρούσαν, πόσο κάνει εσύ που έχετε γεννήσει, πόσο κάνει μια γένα με κεσαρική. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Σε χρόνο. 5 λεπτά. 10 λεπτά. 10 λεπτά κάνει να ραφτεί μια γυναίκα που έχει, που έχει γεννήσει. Απλά είναι και το πιο άκυρο άνοιγμα μύτης, ρε φίλε. Έφαγε τα μούτρα του το παιδί. Και είναι το πιο άκυρο άνοιγμα μύτης, ρε φίλε. Τώρα μεταξύ μας τώρα και η μύτη του Λέοβατς. Ναι, αυτό έχει πολλές πιθανότητες να χτυπήσει αν πέσει ο Λέοβατς. Είναι εργαλείο, φίλε, είναι εργαλείο. Δηλαδή, αν πέσει με τον μπροστινό σύστημα, έχει πολλές πιθανότητες να χτυπήσει τη μύτη. Ο Σκομπάρ θα τον έδιω, φίλε. Να σου πω κάτι, η μύτη του Λέοβατς, φίλε, είναι φωνικό εργαλείο. Ρε φίλε, αρρωσταίνει εδώ και παθαίνει να έχει τη Λάρισα τώρα, τι μου λέει. Λοιπόν, να πούμε λίγο κάτι. Καταρχήν, οκ, χθες το μάτι τράβωσε, ωραία. Τα παιδιά κάποια στιγμή όμως μπερδευτήκανε. Ή κατάλαβα εγώ λάθος από τηλεόραση. Από ένα σημείο και μετά, κάπου δεν ξέραμε και τι θα παίξουμε. Δηλαδή ξεκινήσαμε με 3-5-2, ωραία. Παίρνει το πρώτο γκολ, ωραία. Μετά όμως που κάνει τις αλλαγές, δεν μπορούσε να αλλάξει το σύστημα. Να το κάνει 4-2-3-1. Δεν γινότανε. Και να πω και κάτι άλλο. Ο Ίβιτς είναι καλός χρυσός Άγιος, δηλαδή πραγματικά, και ούτε μπορούμε να τον σταυρώσουμε για ένα μάτς που χάσαμε, γιατί στο φινάλε παίζαμε με τη Σάλκε, παιδιά. Δεν παίζαμε με την Κάτω Ράχουλα. Εντάξει. Mm. Που είχε στον πάγκο τον Χούντελαρ και τον τον Κονοπλιάνκα. Τον παραλίγο παίκτη. Τον Κονοπλιάνκα. Παραλίγο, ναι. Okay. Mm. Λοιπόν, αφού βλέπεις, αδερφούλη, ότι ο Σάχοφ δεν πάει το παλικάρι, βάλε μέσα το Χαρισάκο. Δηλαδή πόσο χειρότερα να έπαιζε ο Χαρίς. Πόσο χειρότερα, ρε παιδί μου, να έπαιζε ο Χαρίς. Δηλαδή, στην πορεία του αγώνα να έκανε την αλλαγή. Δεν το πήγε το παιδί το παιχνίδι. Ωραία, εντάξει, δεν το πήγε. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα, okay. Και κάτι άλλο, ρε παιδιά, με το Μάτος, τι γίνεται. Ψάχνουν ηρεμιστικά. Είναι το δεύτερο ματ, παιδιά, είναι το δεύτερο ματ. Τι δεύτερο, τέταρτο, πέμπτο. Στο τσίκου. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δηλαδή, και το παιδί είναι και ντεφορμαρισμένος. Δηλαδή, άμα το παιδί δεν το λέγανε Μάτος, αν το λέγανε Ματόπουλο, θα θέλαμε να τον κρεμάσουμε στον πύργο το λευκό μέχρι να σαπίσει. Δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή, γιατί είμαστε και εμείς σαν οργανισμός, είμαστε και λίγο ξενολάγνοι. Εμείς λέω, οι οπαδοί, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, να του μιλήσει κάποιος. Τι γίνεται, ξέρεις, το μεγάλο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, για να μην τρελαθούμε κιόλας, παιδιά, χάσαμε από τους Άλκες, δεν χάσαμε από όποιον να είναι. Και όλα καλά. Συνεχίζουμε, η ομάδα καλά, εντάξει. Και όλα τέλεια. Απατρευτεί και ο Κόλκας. Ναι, θα τα λέμε και αυτά. Ναι, απατρευτεί ναι, και ο Κόλκας. Μην λέτε βλακή στον αέρα της πόλης, θα τα πιστέψει και κανείς. Εντάξει, έγινε. Η ώρα σου είναι. Η ώρα η δικιά σου, ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε καλά, να σε καλά, καλημέρα. Φιλιά, γεια σου, Βασίλη. Φίλος γράφει, αποτελεί τροφή για προβληματισμό. Το ότι δεν έχουμε σκοράρει εντός σε 4 παιχνίδια στη φάση του 32. Τσεσεκά, Ουντινέζε, Μπενφίκα και το χθεσινό. Όπως ότι δεν έχουμε νίκη σε καμία knockout φάση τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχουμε με την. Έχεις. Και με knockout είναι και τα playoff του Europa League. Knockout είναι. Και τα άλλα. Έχεις. Απλά δεν είναι απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο. Επίσης θα ήταν καλό να δούμε το στατιστικό σε πόσα παιχνίδια αυτού του τύπου έχουμε δεχθεί γκολ από στημένο αντιπάλου. Ναι, αρκετά. Αρκετά, γιατί στο κορυφαίο επίπεδο τα στημένα είναι επιστήμη. Τα στημένα είναι, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο ποστό προπόνησης. Και η προετοιμασία για τα στημένα. Πάμε σιγά σιγά σε News Fizz για να μπούμε τελική ευθεία για την εκπομπή. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfizz.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Τώρα είμαστε στο News Fizz. Παίξουμε και ξαναπαίξουμε αυτή την κόντρα που συμβαίνει στη Βουλή. Θα μας πούνε στημένους τίποτα ή ότι θέλουμε να το κάνουμε για βάντα στον ΠΑΟΚ, ότι εν πάση περιπτώσει παίρνουμε και θέση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Μην πω υπέρ του Τσίπρα, γιατί μας χρεώνουν και αυτό που δεν ισχύει, αλλά μας πούνε ότι πολεμάτε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει. Θα το προσπεράσω, δεν ασχοληθούμε κιόλας καθόλου. Έχουμε ένα άγριο έγκλημα στην Έδεσα. Συνελήφθη άμεσα ο 47χρονος δράστης που δολοφόνησε 70χρονο. Μετά από διένεξη των δύο ανδρών συνέβη το τραγικό περιστατικό και μετά από έρευνα των αστυνομικών της Έδεσας εξιχνιάστηκε άμεσα η δολοφονία, η οποία έγινε 16 του μηνός, χθες το βράδυ δηλαδή, στην Έδεσα. Είναι αναστατωμένη η τοπική περιοχή εκεί, το φωνικό έγινε με μαχαίρι και ξυλουργικό εργαλείο και ο 70χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και έτσι κιόλας έχασε την ζωή του. Κρίμα, ένα περιστατικό που συγκλώνησε έτσι την κοινωνία της Έδεσας. Και επίσης είχαμε πυρκαγιά τα ξημερώματα σε καφενείο στους Αμπελόκηπους. Ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ήταν στο ισόγειο μιας τριώροφης οικοδομής στην Γρηγορίου του Πέμπτου στους Αμπελόκηπους. Δεν κινδύνευσαν οι υπόλοιποι ένικοι, η φωτιά σβήστηκε σχετικά άμεσα και τώρα διευνεργούνται έρευνες για το περιστατικό. Και μια ακόμα είδηση στα πλαίσια αυτών που μας λες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο Θεός. Αυτός ο Θεός του μπάσκετ. Το 1963, 50... Ναι, άρα είναι 54. 54 χρονών πλέον. Θεός. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε τόσο έντονα. Τον αθλητή ο οποίος πήρε 3 πρωταθλήματα, τα παράτησε γιατί βαρέθηκε, πήγε έπαιξε ένα άλλο άθλημα. Κρίκετ, τι έπαιξε. Και επέστρεψε για να πάρει άλλα. Γκολφ, τι έπαιξε. Κρίκετ, τι έπαιξε. Και όταν γύρισε ακόμα ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν φαινόταν καν η διαφορά του. Δεν ξέρω σήμερα τι θα μπορούσε να κάνει αυτός. Πάντως έδωσε τόσο θέαμα σε σχέση με την προηγούμενη από αυτόν γενιά. Και πέρα από το ταλέντο στην επίθεση, έχει βγει στην καλύτερη πεντάδα την αμυντική πολλές φορές. Ναι. Έτσι. Και για κοψίματα και για κλεψίματα και για rebound. Ήταν παίχτης που έπαιζε 5 θέσεις όταν χρειαζόταν. Αυτά. Ωραία. Σύνδεση Newsfish, δηλαδή χορηγός Newsfish, και να πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγράριο δεν είναι παιχνίδι.
Γκάς 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν συνεντεύξεις τύπου για τον τελικό του μπάσκετ στο κύπελο. Ο Άρης παίζει τον Παναθηναϊκό αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο. Σήμερα είναι η μέρα και προπονήσεων και media day για όλους και δηλώσεων συνέντευξης τύπου. Στις 2 θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Κλείνουμε το ΠΑΟΚ 24 με το κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν έχεις μείνει από μπαταρία, μπορείς να βρεις λύση όλο το 24ωρο με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2310-545-999. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Και Data Labs στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος για να κάνετε σεμινάρια μπαρίστα ή τουριστικών επαγγελμάτων, επίσης οικονομικών ή σεμινάρια στην πληροφορική. Όλα αυτά πάρα πολύ εύκολα και σύντομα σχετικά. Παίρνετε την κατάρτιση που χρειάζεστε και δουλεύετε με περισσότερες προϋποθέσεις και τώρα και το καλοκαίρι. 2310-222-962 το τηλέφωνο των Data Labs και Εθνικής Αμήνης 14α. Αν θέλετε να πάτε από κοντά, να πάρετε πληροφορίες. Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Παντρεύεται, λέει ο κόσμος σε λίγο, τώρα που γίνεται άνοιξη. Ναι, την άνοιξη παντρεύονται. Έτσι, κυρίως, μετά το Πάσχα ειδικά. Βεβαίως. Για να ξεχωρίσετε στο γάμο με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, μπορείτε να πάτε και να συγκρίνετε. Είτε δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, είτε ανατολικά Καλαμαριά 85. Κλείνουμε αυτή την εκπομπή. Η ζωή συνεχίζεται. Θα δούμε τι άλλο θα μας φέρει αυτή η σεζόν σε όλα τα αθλήματα, με τα πάνω και τα κάτω. Στο τέλος κυρίζουν τον γαμπρό, όπως λέει και ο Χριστολή. Το λένε όλοι. Το λέει πάντων. Παροιμία. Ναι, το λένε όλοι. Στο τέλος θα δούμε τι θα πετύχει και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και στα υπόλοιπα τμήματα. Έχουμε ακόμα καιρό. Σε λίγο τα πιο μεγάλα μάτς που ακολουθούν. Εμείς θα τα πούμε πάντως σίγουρα Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Μέχρι και τις 2.